Τώρα να ρωτήσω το εξής, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αυτό που κάνει, που σηκώνει η σκόνη όλη μέρα. Με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, με τη δεξαμενή αυτών των ψήφων, με τις ψήφους του κυρίου Κασιδιάρη και του κυρίου Παναγιώταρου, ο κύριος Καμίνης καταγγέλει τον κύριο Σακελαρίδη ότι κάνει όψιμα ανοίγματα στη Χρυσή Αυγή. Η κυβέρνηση λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτει και ερωτεύεται τη Χρυσή Αυγή διότι θέλει τα κουκιά της. Τι είναι όλο αυτό και ποια είναι η δική σας θέση, παρακαλώ. Ξέρετε, επειδή ακριβώς είμαι η Ρένα Δούρου και δεν είμαι κάποια άλλη υποψήφια, όπου δυστύχησα να πρωταγωνιστώ σε κάποια επεισόδια πριν από 2 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαι η τελευταία ύποπτος για κλείσιμο ματιού. Αυτό όμως που με θλίβει ως πολίτης, κύριε Παυλόπουλε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή την ιδιότητα έχω, είναι ότι σε τούτη τη χώρα, στην πατρίδα μας, τα θαύματα κρατούν 3 μέρες. Πότε συζητήσαμε, κύριε Παυλόπουλε, πολύ σοβαρά το τι σημαίνει Χρυσή Αυγή? Πότε αποφασίσαμε να ποινικοποιούμε τους ψηφοφόρους της περισσότερο από τους θεσμούς που την εναγκάλισαν τα προηγούμενα χρόνια? Εγώ, ακούστε, επειδή ούτε exit poll κάνω, ούτε δημοσκοπήσεις, ούτε τώρα και ύστερα θα παρουσιαστώ ειδική στις προβλέψεις, θα σας πω ότι η δημοσκόπηση που είχα, περιοδεύοντας τους 63 από τους 66 δήμους της περιφέρειας Αττικής. Ξέρετε τι μου λέγανε συμπατριώτες μας όταν συζητάγαμε και προσπαθούσαν δειλά να δουν τις αντιδράσεις της Ρένας Δούρου απέναντι στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή? Εμείς θέμε. Εδώ ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης έβλεπε τον εγκληματία. Τώρα, αυτά γιατί τα λέω? Τα λέω γιατί θλίβομαι κάποιοι να έχουν πάρει το μέτρο της δημοκρατίας και να το τοποθετούν, για παράδειγμα, στον υποψήφιο Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε και ορθά ότι οποιαδήποτε ψήφος πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και φεύγει από τη λάθος, κέρδος είναι για την πατρίδα, και να μην αναλογίζονται τις ευθύνες για το πώς στάσαμε εδώ. Μεγαλώσαμε γενιές Ελλήνων να μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου. Μεγαλώσαμε δεκαετίες ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίδαμε μια σοβαρή συνεκτική μεταναστευτική πολιτική. Και ήρθαν και τα μνημόνια και αποτέλεσαν. Να καταλάβω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Λέω ότι ή την κουβέντα θα την κάνουμε σοβαρά. Σοβαρότατα. Το αυτό και δεν το λέω στον Άκη Παυλόπουλο. Και όχι όψιμα προεκλογικά. Και λέτε τώρα, για όποιο θέλει. Και τώρα, κίνσορες και θεράποντες, αυτοί που παρατήσανε την οικονομία της πατρίδας, τα νιάτα της πατρίδας, στο έλεος της παραπληροφόρησης. Το θέμα όμως τίθεται, να το πω, αν μου το επιτρέπετε, και λίγο μπακάλικα. Αυτό. Διότι αυτό η εκλογή είναι και κουκιά. Αυτό λέει λοιπόν ο Σγουρός. Λέει λοιπόν ο Σγουρός. Εγώ, στη μάχη του δεύτερου γύρου απέναντι σε μία πρώτη Δούρου, και άρα πρέπει να τα δώσω όλα για να την κερδίσω, έχω τη στήριξη, την εκπεφρασμένη πια στήριξη, και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες ψήφοι μένουν από τον πρώτο γύρο, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ή ποιοι ψηφοφόροι? Αναγκαστικά η Δούρου, για να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση, μένουν οι ψήφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, των ΑΝΕΛ, της ΔΙΜΑΡ, που νομίζω ότι στηρίζει τον κύριο Σγουρό, αν δεν κάνω λάθος, το έχει ανακοινώσει, της Χρυσής Αυγής και των υπολείπων κομμάτων που έχουν χαμηλότερα ποσοστά. Άρα λοιπόν, είναι εύκολο θέμα να τεθεί από την άλλη πλευρά προς εσάς, διότι με τον μπακάλικο τρόπο έχετε ένα ζητούμενο εσείς. Αυτό λέω. Αυτή είναι η διαφορά μου από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, ότι εγώ δεν κάνω μαθηματικά, ούτε μπακάλικες λογικές, με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους που ακόμα έχουν μπακάλικο ανοιχτό, γιατί κάποιοι το έχουν κλείσει. Λοιπόν, και λέω ότι εγώ προσπαθώ να κάνω πολιτική, να παρέμβω στις συνειδήσεις των ανθρώπων, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και τέλος πάντων, θα έλεγα ότι αυτό και μόνο καταδεικνύει πόσο απερχόμενος Περιφερειάρχης αντιμετωπίζει τους πολίτες και ποια είναι η δική μας διαφορά. Κυρία Δουρού, αυτή η κουβέντα δεν είναι σοβαρή, κύριε Κόνστα. Καθόλου σοβαρή δεν είναι. Γι' αυτό και λέω. Και σας το λέω εγώ. Προτείνω... Σας το λέω εγώ.
Εγώ θα ήθελα να την κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, εγώ διέκρινα μια ανοιχτή θύρα όμως. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτά που είπατε σε σχέση με την 25η Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Είναι ένα άνοιγμα προς το κεντροδεξιό χώρο από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ. Ακούστε. Γιατί δεν μιλάω για εσά προσωπικά και είναι προς τη μήνυση και εγώ που το λέτε. Ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Είναι προς αυτά που λέω σήμερα σε αυτή την κουβέντα. Κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Τα έχω ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και κάποιοι έχουμε παρουσία αρκετών χρόνων έτσι, στα δεν κοινά. Δεν το λέω πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως αυτό, γι' αυτό λέω. Όχι, όχι, όχι. Είναι προς τη μήνυση αυτό, λέτε. Αυτό είναι το στερεότυπο που θέλουν οι αντίπαλες δυνάμεις να παρουσιάσουν για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που είναι πατριώτες αλλά κάτ. Δεν κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ την παιδεία της πατρίδας μας. Δεν είπα αυτό. Είπα το εξής, ότι η κοντή μνήμη οφείλεται σε αυτά που λέτε εσείς. Στο πρόβλημα της παιδείας μας. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, όταν λες 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, είσαι ξαυγίτης. Μισό λεπτό. Εγώ λέω. Έχω 20 χρόνια ένταξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ήμουν στη Βουλή 5 χρόνια και εγώ. Εγώ έχω 20 χρόνια ένταξη στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τίμησε με το να είμαι επικεφαλής μιας σπουδαίας μάχης. Αν εγώ δεν ήμουνα ένας τέλεχος που απηχούσε έτσι τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήμουν εδώ απέναντί σας με αυτή την ιδιότητα. Όχι, ήταν ένα άνοιγμα που κύριε Βελόπουλε, καλό, κυρία Κλήτου, κύριε Κόνστα και κύριε Παυλόπουλε, δεν βάζουμε μυαλό. Δεν βάζουμε μυαλό. Είτε όσον αφορά την οικονομία, είτε όσον αφορά την κρίση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Πάντως και την πρώτη σας υπόσχεση εγώ. Δεν την τηρήσατε, κυρία Δούρου. Τι είπατε, κύριε Κόνστα? Την πρώτη σας υπόσχεση που μας είχατε δώσει πριν από μια εβδομάδα εδώ, για δεν την τηρήσατε. Για πείτε. Οι αφήσεις σας, κυρία. Να τελειώσουν εκλογές, είπε Χριστόγεννη. Κυριαρχούν ακόμα και σήμερα. Είπα να τελειώσουμε εκλογές, είπε. Έχει προεκλογική συγκέντρωση, αφήστε να πάει μαζί τις αφήσεις. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Κυρία Δούρου, σας παρακαλώ πολύ. Είστε η υποψήφια περιφερειάρχη της Αττικής. Ας παίξει το βίντεο. Όχι, έτσι είναι, κύριε Δούρου, όπως είστε η γυναίκα που διεκδικεί να είναι ο θεσμοφύλακας, ο θεματοφύλακας της...